Πρόκειται για την ανάγκη που όλοι αισθανόμαστε να ξανασκεφτούμε την οικονομία μας. Μιλώντας από το βήμα του πρώτου φόρουμ οικονομικής πολιτικής που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ με θέμα «Κτίζοντας την οικονομία της επόμενης δεκαετίας», ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, τονίζει πως έφτασε η στιγμή να ξανασκεφτούμε την οικονομία μας και να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους. Κύριος στόχος, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, μια οικονομία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε κριτική στην οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας πως προάγει την ευκαιριακή ανάπτυξη και κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης πιστεύει σήμερα ότι οι μέρες που έρχονται για την οικονομία θα είναι χειρότερες, θα μας αφυπνίσει όλους. Η κυβέρνηση, ωστόσο, φαίνεται να μην το λαμβάνει υπόψη της. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Σιροδότου, ανέφερε πως η πρόοδος που καταγράφηκε όσον αφορά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτή αναγνωρίστηκε τρόπος στην πρόσφατη έκθεση της Moneyval, η οποία σημειώνει «Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει γίνει πιο αποτελεσματικός στο μετριασμό των κινδύνων». Πρόσθεσε παράλληλα πως οι δύο μεγάλες τράπεζες έχουν καταγράψει σημαντικά βήματα προόδου στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έφτασε η στιγμή να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι πιο μικρές τράπεζες. Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.